Δεν είναι το μόνο, γιατί εδώ τους είδατε τους ίδιους ανθρώπους που με πόση ευκολία και ετοιμότητα υποστηρίζανε τα συμφέροντα των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, όχι των εργαζομένων, προσέξτε με. Όταν εμείς φέραμε στον νόμο το συγκεκριμένο τη ρύθμιση ότι οφείλουν τα τηλεοπτικά κανάλια να έχουν κατ' ελάχιστον 400 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. Κατ' ελάχιστον. Τότε μας πολεμήσανε οι Λεσσαλέα. Αυτό που τους έλιαζε ήταν τα συμφέροντα των ιδιοκτησιών. Αυτά υπερασπίστηκαν με πάθος. Με το ίδιο πάθος πολεμούν και τη δημόσια τηλεόραση. Με το ίδιο πάθος που την έκλεισαν εν μία νυχτή. Γιατί, ξέρετε γιατί. Διότι η δημόσια τηλεόραση δεν έχει αφεντικά όπως έχουν τα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια. Υπήρξε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμός, κυρίες και φίλοι. Πραγματικά είναι απίστευτο. Ο οποίος αποσιώπησε εντελώς τα προβλήματα του πόθεν έσχες του κ. Μητσοτάκη και ανέδειξε ως μείζον και σκοτεινή υπόθεση το ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Παρίσι που πήγε για να συναντήσει επενδυτές. Άκουσον. Εδώ καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε δημοσιογραφικό κριτήριο. Και μην μας πούνε εξυπνακισμούς ότι παραμένουμε στη δουλειά τους. Διότι υπήρξαν δηλώσεις στελεχών του κυβερνώντος κόμματος, τις οποίες αποκρύψανε. Πολύ απλά. Αλλά, και αυτό θα το πούμε και θα το ξαναπούμε και να το ακούσουμε καλά, η δημόσια τηλεόραση δεν έχει την πολυτέλεια να αποκρύπτει ειδήσεις που σχετίζονται με πράγματα που ενοχλούν την αξιωματική αντιπολίτευση. Μηχανισμούς προπαγάνδας μπορούν να αναζητήσουν αλλού, αλλά ο λαός μας νομίζω αντιλαμβάνεται και καταλαβαίνει. Και καταλαβαίνει και ξέρετε γιατί, διότι υπήρξε και ιδιοκτήτης τηλεοπτικού σταθμού, ο οποίος είπε ανοιχτά ότι είναι πολιτικά προκατελημένος και προσανατολισμένος. Κατά παραβίαση βεβαίως του Συντάγματος, διότι το Σύνταγμα επιτάσσει να προβάλλονται όλες οι απόψεις με τον ίδιο τρόπο. Και να υπάρχει ισοκατανομή στην προβολή τους. Άρα, αν θέλετε να εξηγήσετε γιατί επιτίθεται στη δημόσια τηλεόραση, τις επιτίθεται διότι πρώτον δεν έχουν δικαιωθεί και σας υπόσχομαι πραγματικά τα ανομήματά τους κατά τη διάρκεια του επέσχυνου μαύρου και της οικονομικής διαχείρισης της ΝΕΡΙΤ να έρθουν συστηματικά στο φως και διότι δεν θέλουν έναν τηλεοπτικό σταθμό ο οποίος δεν θα καταπίνει και δεν θα θάβει το γεγονός, ας πούμε, ότι σε λίγες μέρες ξεκινάει η δίκη της Ζήνας. Δεν θέλουν ο λαός μας να φρεσκάρει τη μνήμη του, να θυμηθεί ποιος βοήθησε να φυλαδευτούν ο κύριος Χριστοφοράκος και ο κύριος Καραμέλης. Πώς και γιατί δικάζονται και δικάστηκαν στη Γερμανία και στην Ελλάδα μπορούν να αποφεύγουν το δικαστήριο το οποίο ξεκινάει σε λίγες μέρες. Και μια που τα αναφέραμε, ο κύριος Μητσοτάκης το συζήτησε καθόλου αυτό το θέμα με την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σόιμπλε. Δεν σας βλέπω πολύ ζεστούς. Δεν σας βλέπω πολύ ζεστούς. Κάτι θα ξέρετε. Μάλλον δεν. Άρα νομίζω εδώ πέρα αναφέρθηκα εκτενώς στα ζητήματα του τύπου και κλείνοντας αυτό το ζήτημα θα ήθελα να πω ότι βλέπετε κι εσείς τα προβλήματα που έχει ένα ιστορικό συγκρότημα, το συγκρότημα Λαβράκη, αυτές τις μέρες, τα οποία προβλήματα οφείλονται στην μεθοδευμένη, στις μεθοδευμένες επιλογές της ιδιοκτησίας. Βρέθηκαν κάποιοι πληρωμένοι κονδυλοφόροι, οι οποίοι προφανώς, προφανέστατα, δεν εξαρτούν τη διαμείωσή τους από την πληρωμή του μισθού τους. Μάλλον έχουν άλλους πόρους να κατηγορήσουν την κυβέρνηση για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτό το ιστορικό συγκρότημα. Δεν χρειάζεται να τους απαντήσω ότι από τις συμφαντίες και τη λάσπη εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε και το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, διότι όσες φορές με συμφάντησαν,
αναγκάστηκαν μέσα στη λάσπη και τον εμετό τον οποίο εκτόξευσαν να κάνουν την κολοτούμπα τους. Αυτό τους πρέπει. Και αυτό τους αναλογεί. Αυτό του επιπέδου είναι. Όχι σε εμάς. Όχι σε εμάς, διότι αν εμάς μας κρατούσε το αφεντικό τους από κάτι, θα μας είχε τραβήξει στο αυτή. Ας το πάρουμε αυτό ως δίδαγμα, ως μάθημα, για να καταλάβουν. Και τόλμησαν αυτοί να πούν ότι φταίει η κυβέρνηση, λέει, επειδή είναι στα πρόθυρα κλεισίματος αυτό το ιστορικό πρόβλημα. Αλήθεια. Φταίει η κυβέρνηση. Ανάγκασε να δώσει η κυβέρνηση τον κύριο Ψυχάρη να πληρώνει τους εργαζόμενους για το μισό 2016. Ή μήπως ήταν η δική μας διακυβέρνηση, αυτή που εξασφάλισε στην ιδιοκτησία του ΔΟΛ δάνεια με αέρα. Αγύριστα. Μόνο με αγύριστα, με δανεικά, με αγύριστα και με τα λεφτά των εργαζομένων. Α, έτσι έχουν μάθει να λειτουργούν. Και σηκώνουν το τηλέφωνο για να πούνε στους πολιτικούς ζήτα από την τράπεζα τη μία ή την άλλη χάρη. Αυτά είναι τελειώσει όμως. Και θα σας πω και το εξής, όποιος δεν βάζει το χέρι στην τσέπη θα παραδίδει τα κλειδιά. Αυτό είναι ο κανόνας. Έτσι έγινε και με τον Μαρινόπουλο. Έτσι έγινε και με τον Μαρινόπουλο, κύριε Σταφίλη. Δεν θέλεις να πληρώσεις, κύριε, τα κλειδιά. Θα δώσεις τα κλειδιά για να βρεθεί επενδυτής και τότε πραγματικά η κυβέρνηση θα είναι αρρωγός και αγωνιστής. Πρώτος, για να σωθούν οι θέσεις εργασίας και να σωθούν και οι ιστορικοί τίτλοι. Και ας μας κάνουν κριτική. Δηλητηριώδη πολλές φορές, άδικη πολλές φορές. Δεν έχει καμία σημασία. Καθόλου δεν θα επηρεάσει την επιλογή μας και τη σταθερή μας προσήλωση στην προστασία των εργαζομένων αυτή η πραγματικότητα. Αλλά μας αηδιάζει, μας ανατριχιάζει, θεωρούμε αποκρουστική αυτή τη στάση της ιδιοκτησίας. Όπου έχει μάθει με δανεικά και αγύριστα και με λεφτά των εργαζομένων να συντηρεί καταστάσεις, να εκβιάζει το πολιτικό σύστημα και να νομίζει ότι μπορεί να καθορίζει τις πολιτικές εξελίξεις όπως τις καθόριζε στο παρελθόν. Δύο χρόνια διακυβέρνησης, λοιπόν. Δύο χρόνια διακυβέρνησης, όπου από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε ένας ασταμάτητος αγώνας για να σταματήσουμε την καταστροφή. Τι σημαίνει σταματάμε την καταστροφή? Σημαίνει ότι λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία των αδύναμων. Και οι αδύναμοι, το πρώτο και το ένα που χρειάζονται είναι ένα ελάχιστο εισόδημα πρόσβαση στα βασικά αγαθά και η ιατροφαρμακευτική περιθώρηση. Και αυτή η κυβέρνηση, με το που εξελέγει, θεσμοθέτησε το πρόγραμμα για την ανθρωπιστική κρίση. Και τις ώρες που μιλάμε, εδώ και λίγες μέρες, έχει θεσμοθετηθεί το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. 200.000 συμπολίτες μας ήδη είναι δικαιούχοι. 200.000 συμπολίτες μας, ήδη είναι δικαιούχοι. Και να σας πω και ένα μυστικό, το ξέρετε ότι αυτό το πρόγραμμα ήταν μνημονιακή υποχρέωση από το 2010. Μην με κοιτάς, Πέτρο. Έτσι είναι, Γιώτα. Από το 2010, μνημονιακή υποχρέωση. Και τι είχαν κάνει οι κύριοι? Το είχαν αναπτύξει σε 7 δήμους της χώρας. Με τι κριτήριο? Το κριτήριο της ανέχειας και της ανάγκης. Ε? Ή μήπως όποιος είχε πάρμα στην Κορώνη. Μην παρεξηγηθώ. Την Κορώνη την αγαπάμε. Αυτή ήταν η πραγματικότητα, φίλες και φίλοι. Ένα πρόγραμμα το οποίο υποτίθεται ότι είχαν υποχρέωση να αναπτύξουν, το κράταγαν πίσω, κανένας δεν είχε μέρη να το προχωρήσει και είχαν αναπτυχθεί σε 7 δήμους. Και αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται πανελλαδικά σε πολύ λίγο καιρό. Σχεδόν 700.000 συμπολίτες μας θα μπορούν να απολαμβάνουν τις δυνατότητες που δίνει αυτό το πρόγραμμα, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, και 750 εκατομμύρια ευρώ θα διοικητευτούν εκεί. Ξέρετε πόσα είναι τα 750 εκατομμύρια ευρώ? Είναι όσα γλιτώσαν από τους αυτοκινητόδρομους, αλλά διαπραγματευόμενοι τις συμβουλές που είχαν υπογράψει αυτή. Για φανταστείτε, φύγανε λεπτά από τους εργολάβους και πήγανε στους φτωχούς. Πόσο πιο απλά να το πούμε. Πόσο πιο απλά. Δεν έπαθε τίποτα κανένας τους. Καμία κατασκευαστική εταιρεία δεν έπαθε κάτι, φίλες και φίλοι. Αντέξανε και με λιγότερα χρήματα. Και ολοκληρώνονται όλοι οι οδηγοί άξονες
το Μάρτιο που μας έρχεται. Και με λιγότερα χρήματα. Αυτή είναι η δική μας διακυβέρνηση. Αυτό είναι το στίγμα μας. Αυτή είναι η κατεύθυνσή μας. Η κατεύθυνση που επιβάλλει να έχουμε 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιση στις συμπολίτες μας πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, γιατί είπαμε θα σταματήσουμε την καταστροφή. Η κατεύθυνση που επιβάλλει να υπάρχει καθεστώς δόσεων για τις οφειλές στην ΔΕΗ. Αυτές είναι οι προτεραιότητες. Η κατεύθυνση που επιβάλλει 23.000 αναπληρωτές στα σχολιά μας, στην ώρα τους. 9.000 εκ των οποίων στην ειδική αγωγή. Καταλαβαίνετε τι εννοεί η Νέα Δημοκρατία όταν μιλάει για μεγάλο και σπάταλο κράτος. Αυτό εννοεί. Τα σχολιά και τα νοσοκομεία. Δεν εννοεί τη σφορά απαλλαγής στους φίλους τους. Δεν εννοεί τις εκατοντάδες των εκατομμυρίων που σπαταλήθηκαν για να γίνουν και ανάθεμα και γίνονταν και τελειώνουν οι μεγάλες υποδομές. Δεν εννοεί τις υπερτιμολογήσεις που έκανε η Siemens για να γεμίσει τα ταμεία των κομμάτων τους. Δεν εννοεί αυτούς που είχαν το κράτος πελάτη. Αυτούς που λιμένονταν με χώρο της υγείας. Εννοεί το βασικό δικαίωμα να έχουν τα παιδιά μας στα σχολιά δασκάλους και όλοι μας νοσοκομεία και πρωτοβάθμια υγεία που μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες μας. Αυτό μισούν. Αυτό δεν αντέχουν. Αυτό επιτάσσει η ακραία ιδεολογία του αλλά νομίζω πραγματικά ότι σαν κοινωνία έχουν βγάλει τα συμπεράσματά μας από την πορεία αυτής της κρίσης. Και ότι σαν αριστερά ξέρουμε πολύ καλά ότι όσο κοιτάμε στα μάτια και γονιούμε για το παιδί το δικό μας, έτσι κοιτάμε στα μάτια και γονιούμε για το παιδί του διπλανού μας. Και γι' αυτό βάζουμε αυτές τις προτεραιότητες. Γι' αυτό είναι ψηλά στη σημαία μας αυτές οι πολιτικές. Γι' αυτό περάσαμε μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση, η οποία βάζει και τους αγρότες στην Εθνική Σύνταξη. Οι οποίοι αγρότες σε λίγα χρόνια δεν θα είχαν σύνταξη για τις ρυθμίσεις που υπήρχαν. Γι' αυτό περάσαμε ασφαλιστική μεταρρύθμιση όπου το 85% των ελευθέρων επαγγελματιών πληρώνει λιγότερα από ό,τι πλήρωνε. Αυτές είναι οι αρχές που μας καθοδηγούν. Και με βάση αυτές τις αρχές είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε, φίλες και φίλοι. Η συνολική οικονομία πάει καλύτερα. Πάει καλύτερα από ό,τι περίμεναν οι εταίροι μας. Πάει καλύτερα από ό,τι περίμεναν και οι άσχημοι φίλοι μας. Αυτοί που εύχονταν να μην πάμε καλά στα έσοδα, να μην πάμε καλά ως προς την ανάπτυξη του ΑΕΠ, αυτοί που εύχονταν να βρουν οποιαδήποτε δικαιολογία για να καθυστερήσουν την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. 0,3 με 0,4 θα πάει η ανάπτυξη, όταν προβλέπαμε όλοι ότι θα έχουμε ύφεση για το 2016. 2,3 έχει αυξηθεί η βιομηχανική παραγωγή, όπως σας είπα πριν, αυξήθηκαν και οι εξαγωγές, αυξήθηκαν και οι επενδύσεις, αυξήθηκε η απασχόληση. Ο τουρισμός πάει για άλλη μια χρονιά ρεκόρ και βεβαίως μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε και βρισκόμαστε ενώπιον της δεύτερης αξιολόγησης. Η ολοκλήρωσή της πραγματικά θα μπορούσε να έχει τελειώσει εδώ και καιρό. Αλλά το θεωρούμε πάρα πολύ μεγάλη υποκρισία. Το να πηγαίνει στο εξωτερικό ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και οι ευρωβουλευτές του και να κατηγορούν την ελληνική κυβέρνηση για αυτές τις καθυστερήσεις. Και είναι τόσο αλλοπρόσαλο, τόσο εξόφθαλμα υποκριτικό να κατηγορείται, προσέξτε, η ελληνική κυβέρνηση από ποιους. Από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, από τον κύριο Σόιμπλε και από την αξιωματική αντιπολίτευση στην Ελλάδα. Αυτό είναι το τόξο του Μινέλλου που κατηγορεί την ελληνική πλευρά για τις καθυστερήσεις. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν έχουν παρά να παραδεχτούν αλλά και να ενισχύσουν. Θα σας έλεγα ότι τα μας επιχειρήματα έβγαλε χθες τις νέες προβλέψεις της Κομισιόν. Και προβλέπει ότι ακόμα και το δύσκολο πλεόνασμα του 18, χωρίς μέτρα, μπορεί να πιαστεί. Άρα δικαιούμαστε να λέμε ότι αυτή η αξιολόγηση πρέπει να κλείσει χωρίς νέα μέτρα και όποιες παρεμβάσεις γίνουν να είναι παρεμβάσεις μηδενικού δημοσιονομικού αποτελέσματος. Διότι ακριβώς το συμφωνημένο πρόγραμμα λειτουργεί.
Αυτή είναι η αλήθεια. Και ας έχασε την ευκαιρία ο κύριος Μητσοτάκης να βάλει τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Δυστυχώς έβαλε τη φανέλα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το οποίο Διεθνούς Νομισματικό Ταμείο βρίσκεται μπροστά στην οδυνηρή στιγμή να παραδεχτεί τις ευθύνες του. Είχαμε και άλλες αποκαλύψεις. Με μία μελέτη η οποία αποστέλεγος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που προέβλεπε ότι τα δύο πρώτα προγράμματα δεν θα μπουν. Ήδη από το 2010. Αλλά φαίνεται ότι οι πολιτικές προτεραιότητες της γερμανικής ηγεσίας εκείνο τον καιρό ήταν άλλες. Και αυτές προκρίθηκαν. Πώς και γιατί, κατά τη γνώμη μας, φτάσαμε εδώ. Πώς και γιατί, να αναρωτηθούμε όλοι μαζί, φτάσαμε να έχει η Ελλάδα τόσους συμμάχους. Πώς και γιατί βγαίνει ο Γιούνκερ, ο οποίος ήταν ο αντίπαλος του Τσίπρα. Το 2014 στις ευρωεκλογές για την Προεδρία της Κομισιόν, το θυμάστε. Το θυμάστε αυτό το debate που για πρώτη φορά ένας πολιτικός στάθηκε απέναντι σε αυτούς που το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα παρουσίασε στον ελληνικό λαό ως τέρατα μπροστά στα οποία δεν μπορεί κανένας να σταθεί. Πώς και γιατί φτάσανε οι πολιτικοί αντίπαλοι του τότε αυτή τη στιγμή να είναι de facto σύμμαχοι στην ελληνική υπόθεση. Τι έκανε η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή. Πώς πολιτεύτηκε. Απλώς αντιστάθηκε, όχι. Έκανε ενεργή, ανοιχτή πολιτική και οικονομική διπλωματία. Ο τροϊκανός μηχανισμός, φίλες και φίλοι, είναι φτιαγμένος έτσι. Προσέξτε. Ακριβώς για να μην σου δίνει δυνατότητες επιλογής. Ακριβώς για να καθαρίζουν οι τεχνοκράτες πριν τους πολιτικούς. Να τα διαπραγματεύει σε όλα στα επίπεδα των τεχνικών κλιμακίων. Των επικεφαλής των θεσμών, του Euro Working Group και του Euro Group, και όταν φτάνεις στο τέλος των μεγάλων πολιτικών εκλογών και προτεραιοτήτων, να μην σου έχει μείνει τίποτα. Αυτή είναι η αρχιτεκτονική της Τρόικας. Γι' αυτό την επέλεξαν. Ήταν μια πολύ σημαντική επιλογή όμως. Από την άλλη, είχαμε μια παράταξη και μια κυβέρνηση η οποία όχι μόνο ανέγνωσε αυτή την πραγματικότητα, αλλά ανέπτυξε και μια στρατηγική για να την προσπεράσει. Και ποια ήταν αυτή η στρατηγική, όπως σας είπα πριν, η στρατηγική της ανοιχτής πολιτικής και οικονομικής διπλωματίας. Κίνηση πρώτη, ο Αλέξης Τσίπρας ζητάει με επιστολή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προσθεθεί ως θεσμός που εποπτεύει και αξιολογεί την εφαρμογή του ελληνικού προγράμματος. Το ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κομμάτι του προγράμματος επειδή το ζήτησε η Ελλάδα. Καθόλου δεν θέλω να επιτρέψετε. Διότι έχουν παραστεί οι υπουργοί μας πολλές φορές στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωβουλής, όπου θα σας έλεγα ότι όχι βρίσκουν απλώς ευήκο άωτα, αλλά απολαμβάνουν και μεγάλες και θερμής υποστήριξης. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τη διαμόρφωση της πολιτικής ατμόσφαιρας στην Ευρώπη και είναι στη δεύτερη. Φίλες και φίλοι, πολίτες της Καλαμάτας, θα μπορούσε κανένας από εσάς να σκεφτεί τον περασμένο Γενάρη του 2015 ότι η Ελλάδα από παρείας της Ευρώπης θα γίνονταν πρωταγωνιστές, θα γίνονταν η διοργανώτρια χώρα της Συνόδου των Χωρών του Νότου. Θυμάστε πως ο νωρίς ο Αλέξης ο Τσίπρας μίλησε για τον συντονισμό των χωρών του Νότου. Πόσες λιδωρίες και ειρωνίες αντιμετώπισε από τους πολιτικούς αντιπάλους και ήρθε η στιγμή. Όπου ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο Πρόεδρος της Γαλλίας, ο Πρόεδρος της Κύπρου, ο Πρωθυπουργός της Μάλτας, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας ήρθαν στην Αθήνα. Καλεσμένοι του Έλληνα Πρωθυπουργού και συναντήθηκαν πριν από λίγες μέρες στη Λισαβόνα. Ξέρετε ποια ήταν η κορύφωση της διπλωματικής προσπάθειας του κύριου Σαμαρά, θα σας πω. Είχε τελειώσει μια σύνοδο κορυφής, πήγανε στην οικογενειακή φωτογραφία, κοίταξε η Μέρκελ αριστερά και δεξιά και τον είδε πίσω και του έκανε νόημα να κατέβει να φωτογραφηθεί δίπλα της. Αυτή ήταν η ελληνική διπλωματία. Αυτά ήταν, ήμασταν ένα τυφλό παρακολούθημα των προτεραιοτήτων της γερμανικής ηγεσίας. Πιστή στις επιταγές και τις προτεραιότητες του συντηρητικού αδελφού κόμματος της Νέας Δημοκρατίας
στη Γερμανία. Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Είναι αδελφό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ απλά. Και να σας πω και κάτι. Θα μπορούσε κανείς να φανταστεί από εσάς, χωρίς την επιμονή και τις αδελφές αυτής της διακυβέρνησης, την εκτείναξη του κόμματος Podemos στην Ισπανία, έξω από το κάδρο του παραδείγματος της ανοχής και της προσπάθειας που κάνει μια αριστερή προοδευτική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Θα μπορούσε κανένας από εσάς να φανταστεί ότι οι σοσιαλιστές, οι κομμουνιστές και οι αριστερά στην Πορτογαλία κάθισαν και συγκρότησαν κυβερνητικό πρόγραμμα και σχημάτισαν κυβέρνηση με τον Αντώνιο Κώστα, ο οποίος είναι ένας αδιαπραγμάτευτος σύμμαχος του Πρωθυπουργού μας στις συνόδους κορυφής. Και επειδή κάποιοι βιάστηκαν να χαρούν, θέλω να σας πω το εξής, πριν 2-3 μήνες βγαίνανε και λέγανε την πάτησε ο Τσίπρας. Συντηρητικές ήταν οι εξελίξεις και στη Γερμανία, συντηρητικές και στη Γαλλία. Περιμένετε και θα δείτε, κύριε, λοιπόν. Και θα δούμε όλοι μαζί ποιες θα είναι οι εξελίξεις και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Περιμένετε και θα δείτε. Και βλέπετε πως το ελληνικό ζήτημα κάθε μέρα που περνάει γίνεται αντικείμενο συζήτησης και στην εσωτερική πολιτική σκηνή της Γερμανίας. Γιατί? Γιατί συγκροτεί παράδειγμα. Σκεφτείτε λίγο ποια θα είναι η εικόνα. Εάν ολοκληρωθεί αυτό το πρόγραμμα επιτυχώς, εάν βελτιωθούν οι όροι της διαπραγμάτευσης και η Ελλάδα μπει σταθερά σε έναν δρόμο βιώσιμης ανάπτυξης. Ποια είναι η εικόνα? Ότι ήρθαν κυβερνήσεις συντηρητικές και του παλιού πολιτικού κατεστημένου, την βυθίσανε σε μια ύφεση η οποία είναι μεγαλύτερη από την ύφεση και τη μεγάλη κρίση του 29 που υπήρχε στην Αμερική και ήρθε μια αριστερή προοδευτική διακυβέρνηση μέσα σε στενό δημοσιονομικό πλαίσιο, σε δύσκολες διαπραγματευτικές συνθήκες για να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Είναι ένα πολιτικό παράδειγμα που είναι βέβαιος πολλοί στην Ευρώπη το απέφχονται. Αλλά τους υποσχόμαστε από καρδιάς ότι δεν θα τα καταφέρουν. Θα αποδοθεί διότι υπάρχει και η πίστη και η στήριξη του λαού, υπάρχει και η ικανότητα στη διακυβέρνηση, υπάρχει η αποτελεσματικότητα στη διοίκηση, υπάρχουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία ακριβώς θα μας δώσουν τη δυνατότητα να προχωρήσουμε. Και θα ήθελα να πω το εξής, ότι καθώς είμαστε 2 χρόνια μετά, θα πρέπει ακόμα και με τους πολιτικούς μας αντίπαλους να δείξουμε έναν ειλικρινή και ψύχραιμο διάλογο και να τους ρωτήσουμε. Τι πιστεύετε ότι φταίει, ποιος πιστεύετε ότι είναι ο λόγος που αυτό το πρόγραμμα λειτουργεί? Γιατί αυτό το πρόγραμμα πετυχαίνει δημοσιονομικό αποτέλεσμα την ώρα μάλιστα που παίρνουμε πρωτοβουλίες για να στηρίξουμε τα χαμηλότερα εισοδήματα? Και νομίζω ότι υπάρχουν 2 συμπεράσματα τα οποία είναι απλόγητα αυτή τη στιγμή. Το ελληνικό πρόγραμμα λειτουργεί διότι διαπραγματευτήκαμε χαμηλότερα πλεονάσματα, θυμάστε, λέγαμε. Λέγανε ότι καθυστερήσαμε στη διαπραγμάτευση και βγήκε και η κυρία Μπακογιάννη, πραγματικά είναι να γελάσει, να ποινικοποιηθεί, λέει, η καθυστέρηση στη διαπραγμάτευση. Ο Χριστός και η Παναγία. Ο Χριστός και η Παναγία. Και η διευκόλυνση κάποιων υποδίκων να φεύγουν από τη χώρα να αγιοποιηθεί, να υποθέσουμε. Και να ποινικοποιηθεί, λέει, η καθυστέρηση στη διαπραγμάτευση. Μάλιστα, έπρεπε εμείς να πάμε δηλαδή με την υπογραφή με τα υπογεγραμμένα της δικής του διακυβέρνησης και να κυνηγάμε αυτά τα χρόνια 4, 4,5, 4,2 πλεόνασμα. Δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα. Θα είχαμε φτάσει ακριβώς στα ίδια διέξοδα. Αυτό είναι το ένα το κεντρικό συμπέρασμα. Δηλαδή δεν μπορούμε και δεν πρέπει και δεν είναι δυνατόν το χρέος το τεράστιο να εξυπηρετηθεί από την αφέμαξη της οικονομίας. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν διότι είναι ένα χρέος το οποίο φορτώθηκε ο ελληνικός λαός για να διευκολυνθούν γαλλικές και γερμανικές τράπεζες. Είναι ένα χρέος το οποίο είναι αδύνατο και δεν θα το επιτρέψουμε να υπονομεύσει ως τέτοιο
οποιαδήποτε αναπτυξιακή πρωτοπτική έχει η χώρα και για να το καταφέρουμε αυτό χρειαζόμαστε και πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρώπης. Η αναδιάρθρωση του χρέους έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει χωρίς το διεθνές νομισματικό ταμείο να έχει αποφασίσει ότι είναι κλήρος συμμετέχων στο ελληνικό πρόγραμμα και νομίζω ότι θα έρχεται η ώρα τώρα με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης να πάρουμε πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να προχωρήσει αυτό που εδώ και χρόνια λένε η ευρωπαϊκή λύση στο ζήτημα του χρέους. Θυμηθείτε και πόσοι περισσότεροι οι φίλοι και φίλοι συζητούν για ευρωομόλογο αυτή τη στιγμή. Έτσι, πολύ λίγοι το κάνανε πριν χρόνια. Αυτή είναι η μία πτυχή. Η πτυχή και το βασικό συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατόν να πορεύεται μια οικονομία με μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα ιστοδυναμικές. Και αυτή τη μάχη δίνουμε και αυτόν τον καιρό. Η δεύτερη πτυχή. Η πτυχή η οποία διαμορφώνει τις κοινωνικές συνενέσεις και τις αντοχές του λαού στην εφαρμογή ενός προγράμματος που είναι δύσκολο. Είναι η πτυχή η οποία αφορά την προτεραιότητα που βάζουμε στην προστασία των αδυνάμεων. Και πείτε μου εσείς, ποια αριστερή και προοδευτική συνείδηση μπορεί να θεωρήσει δευτερεύουσα την πρωτοβουλία μας για πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όλων των ανασφάλιστων συμπολιτών μας. Ποια αριστερή και προοδευτική συνείδηση μπορεί να θεωρήσει δευτερεύουσα το γεγονός ότι κοντά 700.000 άτομα σε λίγο καιρό θα έχουν πρόσβαση στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Καμία νομίζω. Αυτές είναι λοιπόν δύο αρχές με βάση τις οποίες μπορούμε και πρέπει να ξεκινήσουμε ένα γόνιμο πολιτικό διάλογο χωρίς το μίσος που εκπέμπουν ορισμένοι για την κυβέρνησή μας, το οποίο έχει μεταλαμβαδευτεί από την ακροδεξιά την οποία υιοθέτησε ο κύριος Σαμαράς και την έβαλε στη βιτρίνα και ο κύριος Μητσοτάκης την μετακόμισε στη διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτή η ακροδεξιά την αριστερά τη μισή. Στο μυαλό αυτής της ακροδεξιάς είναι αδιανόητο το ότι αυτή η παράταξη βρίσκεται στη διακυβέρνηση και θα ήθελε πάρα πολύ αυτή η ακροδεξιά να ζητήσουμε συγγνώμη που τους κερδίσαμε σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις, τρεις μαζί με τις ευρωεκλογές και ένα δημοψήφισμα, και αυτό δεν θα συμβεί. Και συγγνώμη δεν θα ζητήσουμε και τις επόμενες εκλογές θα κερδίσουμε. Κλείνω με το εξής. Έχει έρθει η ώρα να αφήσουμε τον λογισμό μας να πάει ξανά σε ένα νέο μεγάλο όραμα για την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει όλες τις δυνατότητες αυτή τη στιγμή να βγει από την κρίση. Και για να βγει από την κρίση έχει την ανάγκη να έχει μια μακροχρόνια αριστερή προοδευτική διακυβέρνηση. Διότι μόνο μια αριστερή προοδευτική διακυβέρνηση μπορεί να διατρέψει τις μεγάλες πληγές των ανισοτήτων, τις μεγάλες πληγές της δυσλειτουργίας του δημόσιου τομέα, τις μεγάλες πληγές της κατασπατάλησης των πόρων και του δημοσίου χρήματος. Πού θέλουμε να πάμε? Και εδώ πέρα νομίζω ότι ακριβώς τα μεγάλα διδάγματα της κρίσης και ο πόνος που αυτή η κρίση γέννησε και οι πληγές που άνοιξε στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας είναι αυτά τα οποία πρέπει να μας διδάξουν και να καθορίσουν τις πολιτικές μας προτεραιότητες για το μέλλον. Να μπούμε δηλαδή στο μεγάλο στόχο της δίκαιης ανάπτυξης. Η χώρα μας έχει μοναδικές δυνατότητες. Η χώρα μας βρίσκεται σε μια περιοχή η οποία αν δράσει στη σφαίρα της σταθεροποίησης μπορεί να αναπτυχθεί και η χώρα μας να ωφεληθεί μαζί με τις άλλες χώρες που θα περάσουν στην ανάπτυξη πάρα πολύ. Και θέλουμε να ωφεληθεί ως μια κοινωνία δίκαιη. Ως μια κοινωνία που δεν αφήνει κανέναν πίσω. Δεν αφήνει κανέναν πίσω στο σύστημα της περίθαλψης, δεν αφήνει κανέναν πίσω στο σύστημα της εκπαίδευσης, δεν αφήνει κανέναν πίσω από τους καρπούς της ανάπτυξης. Αυτή πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας, αυτό είναι το στρατηγικό μας όραμα και για να υπηρετηθεί αυτό το στρατηγικό όραμα χρειάζεται συστράτευση, ενότητα δυνάμεων, πίστη στις δυνάμεις μας και προγραμματική εγρήγορση και κυρίως να μην φοβόμαστε
να πηγαίνουμε ξανά και ξανά πίσω στις βασικές μας ιδέες, στις ιδέες του σοσιαλισμού, στις ιδέες της αλληλεγγύης, στις ιδέες